αφήσαμε τη Φλωρεντία και μόλις φτάσαμε στην Πολώνια. Μεσαιωνική πόλη, πολύ παλιά, με το αρχαιότερο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Έχουμε μόνο 24 ώρες. Τι θα προλάβουμε να δούμε? Πρώτη στιγμή στην Πολώνια, για πες Μαρία. Είναι πολύ πιο βρώμικα τη Φλωρεντία, έτσι? Είναι πολύ πιο βρώμικα. Πολύ πιο βρώμικη πόλη. Πολύς κόσμος, επειδή είναι και το μεγαλύτερο και αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Έχει πολλούς πιτσιρικάδες. Τώρα έχουμε κάτσει σε ένα μικρό μαγαζάκι και έχουμε παραγγείλει μια ποικιλία. Ελπίζω να μας αρέσει. Ποια είναι? Ποια ποικιλία? Ιταλικό. Έχει πάρα πολύ φοιτητό κόσμο, εκνευριστικό. Ναι, έχει πολύ πιτσιρικαρία. Άντε να δούμε. Το τυρί δεν βλέπω. Α, πολύ σαλαμίλα ρε παιδιά. Μας έφερε και ένα... πώς το λέμε αυτό? Πανίνι. Τι πανίνι με αυτό που βάζουμε? Ξέρω, βάζουμε τη μερέντα το πρωί. Α, pancake. Μια τηγανίτα μας έφερε. Τι πλάκα που έχει? 26 ευρώ έχει αυτό. Γιώργο, έλα, ωραίο είναι 26 ευρώ. Άντε να δούμε. Έλα. Με ρωτικά. Αυτό εδώ, αυτό τι είναι τώρα? Κρέμα. Τηγανίτα με προσούτο. Και μία κρέμα. Ωραία είναι, Γιώργο. Καυτό, ε. Ξέρεις τι έπαιρνα με 26 ευρώ τα KFC? Τι έπαιρνα? Τίποτα δεν έπαιρνε. Δύο μενού. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια, τα μεσαιωνικά τα χρόνια, για να μπεις στην πόλη της Μπολόνια πέρναγες από κάποια τείχη και από μία πύλη. Αυτή είναι η πύλη, είναι μία από τις αρκετές πύλες που έχει η παλιά πόλη της Μπολόνια και ήταν η είσοδος για να μπεις στην πόλη. Με τείχη γύρω γύρω. Το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης βρίσκεται εδώ στην Πολώνια. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1088 και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί. Βρίσκομαι στο Πάρκο de la Montagnola. Είναι ένα πάρκο το οποίο άνοιξε τις πύλες του το 19ο αιώνα. Είναι πολύ μεγάλο. Έχει παιδική χαρά, έχει χώρους για να κάτσεις, να φας, να κάνεις πικνίκ. Έχει ένα μεγάλο συντριβάνι το οποίο είναι άδειο. Με κάτι τεράστιες χελώνες αγάλματα μέσα. Και είναι και γεμάτο με αγάλματα τέτοιου είδους. Φαντάζομαι εδώ το καλοκαίρι θα είναι πολύ ωραία, με τα δέντρα γεμάτα φύλλα. Υποθέτω θα λειτουργεί και το συντριβάνι θα είναι γεμάτο νερό και παιδάκια να παίζουν γύρω γύρω. Η Μπολόνια ήταν γνωστή για τους ψηλούς πύργους που είχε, οι οποίοι χτίστηκαν κατά το 12ο και 13ο αιώνα και με την πάροδο του χρόνου οι περισσότεροι από αυτούς γκρεμίστηκαν ή τους γκρέμισαν. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει όρθιοι δύο πύργοι, ο πύργος Ασινιέλη και Γκαρισέλτα, οι οποίοι δυστυχώς είναι κλειστοί για ανακαίνιση αυτή τη στιγμή. Ο ψηλότερος Ασινιέλη είναι στα 97 μέτρα ύψος περίπου, αν θυμάμαι καλά, και είναι μη επισκέψιμη αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Οι πύργοι είχαν φτιαχτεί για αμυντικούς, για οχυρματικούς λόγους,
αλλά ήταν και σύμβολο δύναμης, επίδειξη δύναμης από τις οικογένειες που τους χτίζανε. Ένα άλλο πράγμα για το οποίο είναι γνωστή η Μπολόνια είναι αυτές οι καμάρες που διασχίζουν την πόλη. Υπάρχουν μπορεί και χιλιάδες, εκατοντάδες πάντως σίγουρα. Είναι σήμερα κατατέθεν της πόλης. Ξέρεις τι άλλο είναι σήμερα κατατέθεν της πόλης? Η μικρή Βενετία. Ένα μικρό καναλάκι με νερό. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, άκουμε ρε για να μαθαίνεις. Αυτό εδώ το κανάλι δημιουργήθηκε. Βασικά, είναι ένα κανάλι που διατρέχει όλη την πόλη. Ναι. Αυτό όμως έμεινε ανοιχτό, δεν καλύφθηκε με άσφαλτο που ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις στα μέσα του 12ου αιώνα. Okay. Έχει μείνει ανοιχτό για να το βλέπουν οι τουρίστες. Οι χαζοτουρίστες σαν και εσένα. Πιάτσα Ματζόρε είναι ίσως η μεγαλύτερη πλατεία της Μπολόνια, με ένα τεράστιο ναό πίσω μου, την Βασίλικα του Σαν Πετρόνιο. Πήρε τη μορφή της κάπου στα 1600 όπως είναι σήμερα, αλλά το όνομα Πιάτσα Ματζόρε το χρησιμοποιεί από τα 1945, από το 1945. Σε αυτή την πλατεία βρίσκεται και ο πύργος του Ρολογιού, εκεί πάνω. Εκεί έχουμε ραντεβού να ανέβουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Μπορεί να μην έχει τη θέα που θα έχεις από τον πύργο Ασινιέλη που είναι εκεί στο βάθος. Αλλά δεν τη λες άσχημη και αυτή τη θέα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε στην κορυφή του Ρολογιού και εδώ σε βάζουν να υπογράψεις ένα χαρτί ότι άμα χτυπήσεις, άμα κουτουρβαλιαστείς, δεν έχουν καμία ευθύνη. Λογικό. Γιατί είναι πολύ στενά τα σκαλιά και απότομα. Είμαστε στον τελευταίο όροφο του πύργου του Ρολογίου και πραγματικά η θέα είναι εκπληκτική. Το εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ και είναι 8 ευρώ τα οποία πρέπει να τα δώσεις πραγματικά. Λογικά σε υποβρύχιο είναι πιο άνετα. Μα γι' αυτό σε βάζει να υπογράψεις. Σου λέει δεν έχουμε ευθύνη εμείς άμα φας την κεφάλα σου. Τι. Γιατί δεν παίρνεις πλάι πλάι. Ένα-ένα. Σε μεγάλος άνθρωπος. Φοβάσαι να δεις την ηλικία σου. Άξιζε Μαρία, ε. Ωραία. Πού είσαι. Άξιζε η ανάβαση. Πολύ ωραία θέα. Λίγο στενό και το κομμάτι θέλει προσοχή, αλλά 8 ευρώ well spent.
Άμα ήταν και 5 θα ήταν καλύτερα. Σε όλα έχω 5 κομμάτια. Δωρεάν θα είναι καλύτερα. Εδώ είναι η κόκκινη αίθουσα. Μια αίθουσα η οποία χρησιμοποιούταν στο Μεσαίωνα για τις συνελεύσεις, για τα meeting των βασιλιάδων των αρχόντων, η οποία χρησιμοποιείται ακόμα από την κυβέρνηση. Λέγεται κόκκινη αίθουσα λόγω των ταπετσαριών, οι οποίες είναι κόκκινες, και υποτίθεται αυτή εδώ η πολυέλεη ήταν δώρο του Ναπολέοντα για το γάμο της αδερφής του. Δεν ξέρω αν ισχύει. Είμαστε μέσα στο ναό του Σαν Πετρόνιο. Είναι τεράστιος. Δυστυχώς το καμπανίλε, το καμπαναριό είναι κλειστό για επίσκεψη. Θα σου δίνει μια πολύ ωραία πανοραμική θέα από ψηλά. Αλλά είδαμε τη θέα από ψηλά απέναντι στον πύργο του ρολογιού. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε ένα εμπορικό το οποίο είναι γεμάτο με πανάκριβα μαγαζιά, με Gucci, με Prada, με... τι άλλο είδαμε? Με Louis Vuitton. Είδαμε μία τσάντα με 900 ευρώ νεσεσέρ. Είπα στη Μαρία αν θέλει να την πάρουμε, μου λέει όχι, είναι πολύ μικρή. Και έχει μια περίεργη μυρωδιά εδώ, αυτή πρέπει να είναι έτσι, η μυρωδιά των πλουσίων. Ένα άρωμα, πολύ περίεργο. Είμαστε στην γκαλερία Cavour, έτσι λέγεται το μέρος. Αν θες να έρθεις, στην γκαλερία Cavour. €650. Παπούτσια. Τότς. Λαμπορκίνι. For Lamborghini, τότς είναι. Αυτά φοράς άμα οδηγάς Lamborghini. Ένα ρολόι ήθελα, ένα ρολόι που να λέει σωστά την ώρα. Δεν κατάφερα να βρω. Ακόμα και αυτό εδώ, λάθος ώρα λέει πίσω. Τέλος πάντων, θα μείνω με το δικό μου. Δεν ξέρω γιατί κοιτάζω τα αγγλικά. Σαν να με ενδιαφέρουνε. Δεν μιλάω ιταλικά.